αραγές μέτωπο υποστήριξης της Τουρκίας, διότι τη θεωρούν μια δύναμη η οποία είναι πάρα πολύ υποστηρικτική στην προσπάθεια καταπολέμησης του ISIS. Είναι κάτι το οποίο τόνισαν και οι δύο ηγέτες. Στον αντίποδο, ωστόσο, άσκησαν σκληρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία χειρίζεται την υπόθεση, λέγοντας ότι κάνει επιχειρήσεις οι οποίες στρέφονται υπέρ του να υπερασπιστούν τον Άσαντ στη Συρία παρά να καταπολεμήσουν τον ISIS. Και κλείνοντας να πω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Φρανσουά Ολάντ είπε ότι θα πάει στη Ρωσία για να πείσει τον πρόεδρο Πούτιν να συμμετέχει στην επιχείρηση κατά του ISIS παρά να στηρίζει τον Άσαντ στη Συρία με τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν μια κλιμάκωση της κρίσης με την Τουρκία, την ώρα που, όπως είπαν και οι δύο ηγέτες, η Τουρκία παίζει καθοριστικό ρόλο προκειμένου να καταπολεμηθεί ο ISIS. Και έκαναν και μια αναφορά και στην Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα για την υποδοχή προσφύγων, λέγοντας ότι η Τουρκία πρέπει καταρχήν να κλείσει τα σύνορά της με τη Συρία και τέλος ότι πρέπει οι πρόσφυγες να μείνουν σε χώρες κοντινές του προορισμού τους, που είναι η Συρία. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Και όσο μιλάγαμε με τον Θάνο Δημάδη, κυρίες και κύριοι, έχουμε σημαντικές εξελίξεις και στην Τινησία και στην Γαλλία.